Κύριε αδελφοί μου, ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη ημέρα που με αξιώνει να είμαι μαζί σας, αδελφοί. Πολλάκις, λέει ο Παύλος, σε μελέτησα να έρθω, αλλά εμποδίστηκα. Ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη των αδελφών μας, για τα καλά νέα που ακούμε για την Εκκλησία της Κηφισσάς και εύχομαι αυτά τα καλά νέα να τα ακούμε πάντοτε. Όταν η Εκκλησία πάει μπροστά, παντού δίνει χαρά. Λέει ο Απόστολος Παύλος για τους Ρωμαίους, η πίστη σας, λέει, κηρύτεται εν όλο το κόσμο. Δεν είχαν ίντερνετ, ούτε τηλέφωνα. Η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Κι όμως, τα παιδιά του Θεού μαθαίνουν τα νέα. Η πίστη σας, λέει, από τη Ρώμη, εκεί που ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας τότε, κηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Και έτσι πρέπει να είμαστε, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Η καλή μας μαρτυρία, η προκοπή μας, η αύξηση να δίνει χαρά. Μερικοί στενοχωριώνται βέβαια, γιατί μέσα τους έχουν φθόνο και δεν έχουν την αγάπη αυτή, την καθαρή που δίνει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά τα παιδιά του Θεού χαίρονται και φρένονται, γιατί χαίρεται και ο ουρανός. Λέει, όταν μια ψυχή γράφεται στο βιβλίο της ζωής, χαίρεται ο ουρανός, αδελφοί. Χαρά μεγάλη, λέει, γίνεται στον ουρανό. Ευχαριστούμε το Θεό. Η Εκκλησία, αδελφοί, αποτελείται από γέρους, μεσήλικες, νεολαία, παιδιά και βρέφη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όταν βλέπετε μια τέτοια εκκλησία, να ξέρετε ότι πάει καλά. Και αυτά τα παιδάκια, τα μωράκια, εγώ ενθαρρύνω τους νέους μας να φτιάχνουν οικογένεια. Όταν, αγαπητοί, η νεολαία μένει μέσα στην Εκκλησία, τότε η Εκκλησία έχει πρόοδο, αυξάνει, ευλογείται. Όταν τους νέους τους τραβάει ο κόσμος, η ρουφήχτρα αυτή του κόσμου, τότε κάτι συμβαίνει στην Εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την νεολαία μας. Ιδιαίτερα οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, να δίνουμε πολύ προσοχή από κοντά. Οι γονείς πρώτα, κοντά οι πρεσβύτεροι και όλοι μαζί. Γιατί? Γιατί πάω σε εκκλησία, λέει, δεν έχουμε πρεσβύτερο. 20 χρόνια εκκλησία, δεν έχουμε πρεσβύτερο. Γιατί? Ήτανε μερικοί και πέσανε. Αποστατήσαν τα παιδιά τους, έγινε, φύγανε. 30 χρόνια εκκλησία. Δεν έχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Επειδή είμαι σε αυτή την ηλικία, αδελφοί, και επισκέπτουμε τα αδέρφια μας, κάποτε όταν πήγα κι εγώ στην εκκλησία βρήκα 40 ψυχές εκεί στην οδό Νεόλου 43. Έτσι ξεκινήσαμε, αδελφοί. 40 ψυχές ήμασταν. Και ο Θεός μας ευλόγησε και τώρα είναι 120 εκκλησίες και 30 στο εξωτερικό. Και τρέχουμε παντού να δούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μερικές φορές οι 10 γίνανε 20. Μετά γίναν 40, 80. Ωραία πήγανε.
Μερικές φορές όμως οι 100 γίνονται, αντί να γίνουν 200 γίνονται 80. Εκεί είναι. Υπάρχει βλάβη και πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Παύλος, δεν είμαστε εκ των ισχυρωμένων προς τα οπίσω εις απώλεια. Πάμε μπροστά, αδελφοί. Ναι, οι 100 θα γίνουν 200, 200, 400. Άμα είμαστε στο θέλημα του Θεού, δεν μπορεί οι 10 να γίνουν 20 και οι 100 να γίνουν 80. Κάτι συμβαίνει εκεί, αγαπητοί αδελφοί. Και να προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας. Καθώς, λέει, παραλάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριο, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το λέω αυτό γιατί η Εκκλησία πρέπει να γεννάει εργάτες, αδελφοί. Όχι, δεν κάνει αυτός, αυτός είναι για πέταμα, αυτό και εγώ μόνο κάνω. Δόξα στον Θεό. Και οι εκκλησίες μένουν χωρίς εργάτες, χωρίς πρεσβυτέρους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως υπάρχει αυτό το φύτημα από τα παιδάκια, νεολαία, παντρεύονται, αυξάνει και εσωτερικά, δόξα στο Θεό. Εγώ ήμουνα μέσα, παντρεύτηκα τη γυναίκα μου και μετά ήρθαν 6 ψυχές μέσα στην εκκλησία. Κάναμε 6 παιδιά. Το λέω σαν παράδειγμα. Δόξα στο Θεό. Άμα τραβήξουμε προς τον κόσμο ή δεν παντρεύεται, χάνεται και ο ένας, χάνονται όλα. Αδελφοί, αυτή είναι η γραμμή. Και ιδιαίτερα τα παιδιά να προσέχουν τους πατέρες που έχουν διακονία και έργο μέσα στην Εκκλησία. Θα τους ευλογήσει ο Θεός. Είναι και μέσα στην εντολή που λέει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να γίνει σε καλό, θα πας καλά και θα είσαι μακροχρόνιος επί της γης, θα είσαι στην ευλογία του Θεού». Τα παιδιά που τιμάνε τον πατέρα τους, τη μάνα τους, δεν τον γκρεμίζουν τον πατέρα τους, γιατί είναι πρεσβύτερος. Μας έχει στόχο διάβολος, αδερφοί. Εμάς μας έχει στόχο. Και κοιτάει, δόξα στο Θεό. Έλεγε μια που χώρισε τον άντρα της. Το έκαμα, λέει, για να ακούσουν όλοι ότι ο εγγονός του τάδε χώρισε. Γι' αυτό το έκανε. Δηλαδή ευχαριστήθηκε γιατί θα ακούσουν ότι ο εγγονός κάποιου αδελφού ευλογημένου χώρισε. Άρα μας έχει στόχο διάβολος. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό τα παιδιά των πρεσβυτέρων, του ποιμένα, των διακόνων, αγαπητοί αδελφοί, να στέκονται κοντά στο γονιό και στην εκκλησία και να είναι τύπος και παράδειγμα και θα πάνε καλά. Δόξα στο Θεό, έτσι προστίθενται πρεσβύτεροι, καλύπτουμε και τις ανάγκες εκείνων που δεν έχουν, γιατί ο Κύριος είπε «Ο αγρός πολλής, οι εργάτες ολίγοι». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε να ξεσκαλώσει και ο σταθμός, ο οποίος είναι σκαλωμένος από τον πονηρό, να συντρίψει το διάβολο ο Κύριος. Θα λειτουργήσει κανονικά σε λίγο, πιστεύω, και ο Κύριος θα ευλογήσει το έργο του έτσι περισσότερο. Κύριε, ευλογήστε τον αδελφό μας τον Γιώργο, τους πρεσβυτέρους εδώ, τους διακόνους και όλα τα αδέρφια μας. Θα σας διαβάσω, αδελφοί, ένα μέρος από τη σελίδα 919.
1919. Διαβάζω από το ΙΓ Λουκάς και 22 εδάφια. «Και διήρχετο τας πόλης και κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, άραγε ολίγοι είναι ισοζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύρα λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθείς σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, φάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν και τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει πει σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε απ' εμού πάντε εσύ εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουν καθίσει μέτα του και θέλουν καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ειδού είναι έσχατοι είτε εσθέλους είστε πρώτοι και είναι πρώτοι είτε εσθέλους είστε έσχατοι. Να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί μου, να σηκωθούμε να ευλογήσει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα μας. Ευλογημένε Θεέ και Πατέρα μας, εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα, Κύριέ μας, με σεβασμό και με ευλάβεια. Σε θέλουμε ανάμεσά μας. Μας το λέει ο Λόγος Σου, Κύριε, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι για το όνομά Σου, είσαι και εσύ εκεί εντωμέσω αυτών. Ναι, για Σένα ήρθαμε, Κύριέ μου, να Σε συναντήσουμε και ήρθαμε να ακούσουμε τη φωνή Σου. Αυτή τη φωνή που διαβάσαμε, Κύριέ μου, αυτή την ώρα, Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο, να τη βάλει στην καρδιά μας μέσα, να την κάνει, Κύριέ μου, ζωή και ενέργεια. Σε ευχαριστούμε, να ευλογήσω όλα τα αδέρφια μου εδώ, στην Κηφισιά, να ευλογήσεις, Κύριέ μου, τους προεστώτες, τον Ποιμένα, όλους, Κύριέ μου, την νεολαία μας, τα παιδάκια μας, τους γερόντους μας. Κύριε Θεέ ημών, και εσύ να προσθέτεις τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Μοίρασε τον άρτο της ζωής, σε παρακαλώ, και εμείς θα σε δοξάσουμε, γιατί είσαι άξιο να λάβεις τη δόξα που σου ανήκει, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καθίστε. Διάβασα ένα μέρος, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Έλεγε κάποιος, τι θέλετε, λέει, να ακούσετε κάτι που σας αρέσει ή κάτι που πρέπει. Άμα θέλουμε να ακούσουμε κάτι που μας αρέσει και δεν αρέσει στο Θεό, δεν θα μας ευλογήσει. Άμα όμως πούμε κάτι που πρέπει να πούμε, πάνω να πει το λέει το Πνεύμα το Άγιο και θα μας ευλογήσει ο Θεός.
Και εμείς θέλουμε, αδερφοί, να ακούμε εκείνο που πρέπει, εκείνο που έχουμε ανάγκη, εκείνο που χρειαζόμαστε, αυτό που αρέσει στο Θεό, όχι κολακίες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, ενώ ο Κυριός μας περιέρχεται της πόλης και κηρύττει και μιλάει, το λόγο διδάσκει, μιλάει για τη Βασιλεία των Ουρανών, μιλάει για κάποια βασιλεία ένδοξη που δεν θα έχει τέλος. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μας προετοιμάσει, αδελφοί, να μπούμε σε αυτή τη βασιλεία. Γιατί κάποτε έκαμε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε σε ένα παράδεισο μέσα να περνάνε ωραία, αλλά πέσανε, τα χαλάσανε και εμείς βρεθήκαμε, αγαπητοί, εκεί που δεν θέλαμε. Αλλά ο Θεός έκαμε κάτι ακόμα καλύτερο. Να μην πέφτουμε, να μην κινδυνεύουμε πια, αλλά να βασιλεύουμε και να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε στην ατελείωτη αιωνιότητα. Η Βασιλεία των Ουρανών. Τι ωραία. Εκεί λέει δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει φτώχεια, αρρώστια, ούτε θάνατος. Είπε, λέει, ο καθήμενος επί του θρόνου, ειδού κάνω νέα τα πάντα, όλα καινούρια, όλα ευλογημένα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί μου. Έρχεται ένας από αυτούς που ακούει, αδελφοί, και ρωτάει τον Κύριο. Κύριε, λέει, όλη η γη είναι ισοζώμενη. Γιατί άκουγε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, και δεν έλεγε κολακευτικά κηρύγματα. Ο Κύριος μας έλεγε αλήθεια. Και να μας αρέσει η αλήθεια, αδελφοί. Ο πιο αυστηρός στο κήρυγμα ήταν ο Κύριος. Μας λένε φανατικούς, μας λένε εγωιστές, ακούμε τέτοια λόγια, αδελφοί. Αυστηροί είσαστε, τα λέτε αυστηρά. Μα πιο αυστηρά τα λέει ο Κύριος. Δεν τα λέμε εμείς. Όποιος λέει θέλει να έρθει ο πίσω μου, να παρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρόν αυτού και να με ακολουθήσει. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Κύριος. Φτάσανε στο σημείο οι μαθητένα που τότε ποιος μπορεί να σωθεί. Ευκολότερο να περάσει κάμιλος διατρύπης βελόνης παρά πλούσιο να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε ποιος μπορεί να σωθεί. Κι όμως ο Κύριος λέει τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και τα λέει έτσι, αγαπητοί, ο Κύριος, για να προσέξουμε. Δεν απαντάει ο Κύριος ακριβώς στο ερώτημα. Κύριε, λέει, ολίγοι άραγε είναι ισοζώμενοι. Και ο Κύριος λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω θα θελήσωση να εισέλθωση και δεν θέλουσι δυνηθεί.
αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε και να λέτε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Και σας πει «Δεν σας εξεύρω», λέει, «πόθεν είστε». Εμάς δεν ξέρεις. Εφάγαμε μπροσθέν σου, επίωμεν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Άλλοι θα πούνε «Βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα». Αυτά είναι που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Δόξα στον Θεό. Αυτά δεν τα λέει για τον κόσμο. Ο κόσμος τραβάει το δρόμο του. Ο κόσμος δεν κάθεται, αγαπητοί αδελφοί, να ακούει, γιατί λέει «Εφάγαμε μπροσθέν σου, επίωμε, εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Οι παρθένες εκείνες περιμένανε το νυμφίο, είχανε λαμπάδα, είχαν αγκείο, είχαν ελπίδα μέσα τους, περιμένανε το νυμφίο, αλλά βρεθήκαν απ' έξω. Και αυτό θέλω να προσέξουμε, αδελφοί. Ας τον κόσμο. Αυτά τα λέει για τον κόσμο. Δεν τα λέει για τον κόσμο. Τα λέει για αυτούς που ακούγανε. Για αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα. Πολλοί θα θελήσουν, λέει, να εισέλθουσι, να εισέλθουσι και δεν θέλουσι δυνηθεί. Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε στις έσχατες ημέρες, αγαπητά μου αδέρφια, έρχεται ο Κύριος και μιλάμε για τη σωτηρία. Μιλάμε, αγαπητοί, για το παν του ανθρώπου. Τι θα ωφεληθεί, λέει, ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Βάζει όλο τον κόσμο, αδελφοί, μπροστά και λέει «Τι θέλεις, όλο τον κόσμο ή να σωθείς?» Τι να τον κάνω όλο τον κόσμο, δεν τον χρειάζομαι. Όλη τη δόξα του κόσμου, όλο το χρυσάφι του κόσμου, όλα τα του κόσμου. Πόσο, τα έχω για 100 χρόνια. 100 να ζήσω. Μέχρι εκεί. Εδώ δεν μιλάμε για 100 χρόνια, μιλάμε για αιωνιότητα. Και ο Χριστός δεν ήρθε να μας δώσει μακροχρόνια ζωή, ήρθε να μας δώσει ζωήν αιώνιον. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Αυτή τη σωτηρία, αδελφοί, πρέπει να την προσέξουμε. Την παίρνουμε δωρεάν. Εύκολα. Τι να κάνω για να σωθώ? Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς. Δόξα στον Θεό. Και πιστεύεις, κλαις, μετανοείς, πάμε στα πόδια μας, ελευθερώνει ο Κύριος και παίρνουμε τώρα το δρόμο για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν φτάσαμε. Δεν θέλουμε να πάμε μέχρι έξω από την πόρτα. Θέλουμε να μπούμε μέσα στην πόρτα. Αγαπητά μου αδέρφια. Και εδώ ο Κύριος λέει μια λέξη που θέλω να την προσέξουμε. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Αγώνες. Αγαπητοί αδελφοί, δεν πάμε να πάρουμε
ένα βραβείο όπως παίρνουν οι αθλητές και τι αγώνα κάνουν να πάρουν ένα μετάλλιο και πώς καμαρώνουν εκεί όταν το παίρνουν. Αυτό το μετάλλιο, οι θνητοί άνθρωποι. Εμείς δεν πάμε να πάρουμε ένα τέτοιο. Εμείς πάμε να πάρουμε, αδελφοί, αυτό που λέει ο Παύλος. Γιατί και αυτός, αδελφοί, έκανε αγώνα, τον αγώνα των καλών, ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Όχι μέχρι τη μέση. Αγώνα. Δόξα στο Θεό. Τι αγώνα. Αφενός με να κρατήσει τη σωτηρία που έλαβε σαν ευγνωμοσύνη στον Κύριο ο Παύλος, αδελφοί μου, πλανιότανε. Και ήρθε ο Κύριος και το αποκαλύφθηκε. Και φωνάζει, ευχαριστώ το Θεό που αποκάλυψε τον Υιόν αυτού σε μένα, τον πρώτο ρονόντα βλάσμο, διώκτη, βριστή. Του άνοιξε τα μάτια, τι κάνει Σαούλ. Και σαν ευγνωμοσύνη ο Σαούλ, αδελφοί, τα δίνει όλα. Δόξα στο Θεό. Τα θεώρησα όλα σκύβαλα. Γιατί το κάνεις? Να κερδίσω τον Χριστό. Και όταν κερδίσουμε τον Χριστό, τα κερδίζουμε όλα, αδελφοί. Το προσέξουμε. Το προσέξουμε, αδελφοί, γιατί είπα για τους νέους είναι ρουφήχτρα ο κόσμος. Και τραβάει, αδελφοί. Και ο διάβολος θα θελήσει, λέει, στις έσχατες ημέρες να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δόξα στο Θεό. Τραβάει, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό ο Παύλος, αγαπητοί, μέχρι το τέλος αγωνίστηκα, λέει, τον καλόν αγώνα, το δρόμο το εντελείωσα, την πίστη τη διατήρησα και τώρα μένει το στεφάνι. Τον αμαράντινον στέφανο της δόξης, λέει ο Πέτρος. Θα σταθούμε μια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού, αδελφοί, να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξε. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο εδώ, αδελφοί. Δοξασμένο, είναι πολύτιμος ο χρόνος. Και πρέπει, αδελφοί μου, να προσέξουμε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Για κοιτάξτε τα αδέρφια μας, τα οποία, αγαπητοί, έχουν όραση και κάνουν καλή εκλογή. Ο Νόε, παραδείγματος χάρη, τι έκανε για τη σωτηρία του? Και να δούμε και εμείς, αδελφοί, αν κάνουμε πολλά, γιατί μερικές φορές παραπονιόμαστε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα σήμερα, αδελφοί, που έχουμε τα αδέρφια μας, την ελευθερία μας. Τρώμε τα ψυγεία γεμάτα. Ούτε ο Σολομών δεν τα είχε αυτά που έχουμε εμείς. Αλλά άμα δεν γεμίζουμε με το Χριστό, είμαστε άδειοι. Όταν γεμίζουμε με το Χριστό, αδελφοί, είμαστε γεμάτοι. Κι ας είσαι φτωχός, αδελφοί. Ο Χριστός μας χορταίνει, αδελφοί μου. Χορτασμός, λέει, εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, Κύριε. Δόξα στο Θεό. Σωτηρία αιώνια. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Τι κάνουν οι νέοι
αδελφοί, για να αποκτήσουν ένα επάγγελμα. Όσο πιο πολύ αγωνίζονται, τόσο πιο καλά αποκαθίστανται. Γίνεται ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, αυτό, αλλά ξενυχτάει. Διαβάζει. Ο άλλος κάθεται στην καφετέρια και πίνει καφεδάκι και φλετάρει εκεί πέρα. Του ρίχνουν και τη δόση του μέσα στα αυτά εκεί πέρα, πάμε, τα ναρκωτικά, και μετά κάθεται στο φανάρι και ζητιανεύει. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Εκείνος ο οποίος κάνει κάποιον αγώνα, αδελφοί, φτιάχνει οικογένεια, φτιάχνει εδώ, αλλά κάνει αγώνα. Δόξα στο Θεό. Καταναλώνει χρόνο από τον ύπνο του, από αυτό να διαβάσει και οτιδήποτε. Και παιδιά, με ένα παιδί, η μάνα να το μεγαλώσει, κάνει αγώνα. Να το χαρούμε, να το δούμε το παιδί αύριο, να παντρευτεί, να φτιάξει οικογένεια. Αυτά είναι, μας δίνουν χαρά, αλλά είναι αγώνας. Άμα σταυρώσει τα χέρια και αυτά, δεν γίνεται τίποτα. Και τα λέω όλα αυτά, αδελφοί, γιατί εμείς δεν κάνουμε έναν αγώνα μάταιο. Ο Παύλος λέει, τον καλό αγώνα αγωνίστε. Έχουμε ένα καλό αγώνα μπροστά μας. Μας τον άνοιξε ο Κύριός μας αυτό το δρόμο, αδελφοί. Είναι στενός, είναι τεθλιμμένος, αλλά έχει ωραίο τέλος. Έχει ένδοξο τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τον Νόε. Τι έκαμε ο Νόε για τη σωτηρία του? Ήτανε 500 ετών όταν ήρθε ο Θεός και του είπε, θα καταστρέψω τον κόσμο. Ο Νόε, αγαπητοί, δεν είχε τη γραφή να διαβάσει, δεν είχαν βγει ακόμη τα γράμματα, αλλά είχε μάθει. Γιατί ανάμεσα στον Νόε και τον Αδάμ ήταν ο Μαθουσάλα, αδελφοί. Έζησε με τον Αδάμ 260 τόσα χρόνια και με τον Νόε γύρω στα 600 χρόνια. Τα είπε όλα. Τον είδε τον Αδάμ ο Μαθουσάλα και τον Νόε τον είδε. Ανάμεσα εκεί φαίνεται ένας άνθρωπος που περπάτησε με το Θεό, Ενόχ. Ο Ενόχ ήταν πατέρας του Μαθουσάλα. Αγαπητοί αδελφοί, τα μάθανε, τα συζητήσανε και έρχεται ο Θεός και λέει, Νόε, θα καταστρέψω τον κόσμο. Είχανε περάσει 1656 χρόνια από Αδάμ μέχρι εκείνο τον καιρό. Αδελφοί, που θα καταστρέψει τον κόσμο. Φτιάξε κυβωτό. Προσωτηρία του οίκου σου. Τι να είναι αυτό? Μια κυβωτό, ένα καράβι, 300 πύχης μήκος, 50 πλάτος, 30 ύψος, τριώροφο. Και ρωτάω, αδελφοί, αν μας έδινε ο Θεός μια τέτοια εντολή να κάνουμε σήμερα, με τα μέσα που έχουμε, τις κορδέλες, τα ξύλα, θα το κάναμε? Ένα τέτοιο έργο. Μα πρέπει να το κάνω, ναι, για τη σωτηρία του οίκου σου. Δόξα στο Θεό. Ο Νόε το έκανα, δε. Γιατί επίστεψε ότι αυτό που λέει ο Θεός θα το κάνει, θα φέρει κατακλυσμό. Κι άμα ο Νόε δεν κάνει αυτό που του λέει ο Θεός να κάνει, θα πνιγεί.
Τώρα μας μιλάει ο Χριστός ο ίδιος. Έρχεται ο Χριστός. Και αυτά μας τα λέει εδώ ο Κύριος, αδελφοί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να πιστέψουμε. Και άμα πιστέψουμε θα κάνουμε κι εμείς αυτό που έκανε ο Νόε. Δύσκολο το έργο. Δύσκολος ο αγώνας. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Η φαρδιά πύλη δεν θα χρειάζεται αγώνα. Ελεύθερα, όλα επιτρέπονται, ανοιχτός ο δρόμος, κατηφορικός. Αλλά η στενή πύλη χρειάζεται αγώνα. Πόσο καιρό ο Νόε αγωνίστηκε? Ξέρετε πόσο καιρό? 100 χρόνια. Αγαπητοί αδελφοί, στα 600 του ήρθε ο κατακλυσμός. 100 χρόνια. Εγώ είμαι 83 τώρα. Άμα είχα αρχίσει από τη στιγμή που γεννήθηκα κάποιον να φτιάχνει τη Βοτό μέχρι τώρα, θέλω ακόμη 17 χρόνια να φτάσω τα 100. Όλο αυτό το διάστημα έφτιαχνε τη Γιβωτό. Μας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Πάμε και ερχόμαστε, πάμε και ερχόμαστε. Είναι ένας αγώνας. Προσευχές, νηστείες, είναι ένας αγώνας. Οι άπιστοι, οι άθεοι, οι χλιαροί μας κοροϊδεύουν. Φανατικός λέει είναι. Φανατικοί είσαστε. Μάλιστα, αδελφοί μου, δόξα στο Θεό. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τους ακούσουμε? Θα σταματήσουμε αυτό τον αγώνα? Αγαπητοί αδελφοί, ο Νόε τη δουλειά του. Γιατί? Γιατί πίστευε ότι αυτό που είπε ο Θεός θα το κάνει. Πότε? Όποτε θέλει εκείνος. Δεν του είπε πότε. Βλέπετε η μακροθυμία, τον περίμενε, την έφτιαξε την Κιβωτό μετά από 100 χρόνια. Τι αγώνα! Τι μεταχειρίστηκε εκείνο τον καιρό ο Νόε να φτιάξει αυτή την Κιβωτό? Το λέει ο Παύλος, διαπίστεως ο Νόε κατεσκεύασε Κιβωτό προσωτηρία του οίκου αυτού. Δόξα στο Θεό. Εκείνη την ημέρα, αδελφοί, που ήρθε ο κατακλυσμός, ήτανε φοβερή. Φοβερή. Και η μέρα του Κυρίου που θα έρθει θα είναι φοβερή. Ο Νόε ήταν ασφαλισμένος. Ο κόπος του δεν πήγε χαμένος. Μάταιος. Είχε μέσα την οικογένειά του. Έρχεται ο Κύριος, αδελφοί. Εσείς, λέει, θα σκυρτήσετε σαν τα μοσχάρια της Φάτνης, λέει ο προφήτης. Δεν θα τρομάξουμε. Δεν θα πούμε πέσατε όρι εφημάς, σκεπάσατε μας. Έτσι θα πούνε, αδελφοί. Έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Αλλά θα σκυρτήσουμε. Γιατί περιμένουμε αυτή την ημέρα. Και το πνεύμα και οι νύμφοι λέγουσι ελθέ. Και όποιος ακούει ας είπε ελθέ. Αγαπητά αδέρφια, δόξα στο Θεό. Αγώνα μεγάλο έκανε ο Νόε. Αγαπητοί αδελφοί, και έμεινε στην ιστορία το γεγονός αυτό. Να δουλεύει 100 χρόνια να φτιάξει αυτό το καράβι, να μπει μέσα, να γλιτώσει. Εμείς κάνουμε τέτοιον αγώνα, αδελφοί. Πήγα εδώ, στη Ρώμη, κατέβηκα κάτω στις κατακόμβες. 100 μέτρα μέσα στο χώμα, κάτω. Όλο χώμα ήταν εκεί. Και κάτι στοές μέσα.
2,5 μέτρα ύψος, 2-3 μέτρα φάρδος, πήγαινε για κλαδώσεις πέρα και στον τοίχο σκάψιμο, εκεί ένα θάλαμο, 2,5 επί 2,5, στον τοίχο είχαν κάτι κόψιστο χώμα, εκεί το είχαν ράφι, ένα λιχναράκι απάνω και κοιμόντουσαν. Ζούμε τέτοια εποχή, μας πετάνε στα λιοντάρια, στις φωτιές. Ω, αδέρφια μου αγαπητά, μη φάτε, λέει, στους Ισραηλίτες, εκεί που θα σας πάω στην αγαθή γη και χορτάσετε και με ξεχάσετε. Είχα πάει στην Αμερική πρόσφατα και είδα, αδερφοί, είδα τους χριστιανούς και στενοχωρήθηκα, δεν γύρισα χαρούμενο. Σαν να μην περιμένουν τον Χριστό, σαν να μην θέλουν να έρθει ο Χριστός. Καλά είμαστε, καλά περνάμε με τις λιμουζίνες τους, με τα πλούτη τους εκεί. Δόξα στο Θεό. Μη μας σκεπάσουνε αυτά, αδελφοί, και μας πλανήσουνε. Άμα έχουμε ανοιχτά τα μάτια θα δούμε σαν τον Παύλο. Πώς τα βλέπεις, αδελφέ Παύλο? Σκύβαλα ένα σκουπίδια. Δόξα στο Θεό. Μου δείξε ο Κύριος μια γεύση του ουρανού κάποτε και όταν άνοιξα τα μάτια και συνήλθα, αδελφοί, είδα γύρω μου. Αηδίασα τα πράγματα του κόσμου. Όταν είδα, εσύγκρινα εκείνα με τούτα. Μάλιστα έκανα, ήμουνα στο Πορτοράφτη τότε, αδελφοί. Ένα ωραίο μέρος εκεί, πλαγιά ήτανε, νεολαία μας εκείνο τον καιρό. Και δεν μπορεί, αδελφοί, να συγκριθεί ο ουρανός με τα επίγεια, να μην τα χάσουμε. Εκείνα, λέει, τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ο δεν ήκουσε, η σκαρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το συγκρίνουμε, αδελφοί. Άμα δεν πάμε να τα δούμε εκείνα που είναι, και ο Ιωάννης που τα βλέπει στην Αποκάλυψη λέει ως σαν χρυσάφι, σαν διαμάντια, σαν, αλλά είναι ακόμα ανώτερα και μεγαλύτερα, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Μακαρίζουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, τους υπομείναντας. Τους μακαρίζουμε, αδελφοί. Δοξασμένο και ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Εδώ μας λέει εκεί στο 11 κεφάλαιο Εβραίους, λέει, τι περάσανε τα αδέρφια μας. Ιστερούμενοι, κακουχούμενοι, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, εβασανίστησαν, επριονίστησαν. Τους κόβανε με τα πριόνια, αδελφοί, και δεν λυγάγανε. Δεν λυγήσαν, αδελφοί, και λέει ένα εδάφιο, να το πάρετε αυτό το εδάφιο. Δεν ήτο άξιος ο κόσμος, λέει. Γιατί δεν ήτο άξιος ο κόσμος. Δεν είναι άξιος ο κόσμος. Τι έχει να μας δώσει, αδελφοί? Τι έχει να δώσει αυτός ο κόσμος? Παρέρχεται, λέει. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε το κόσμο. Πασός της αγαπά τον κόσμο, λέει, αγάπη του Πατρός, δεν είναι αυτό. Γιατί? Γιατί πάντο εν το κόσμο, τα πάντα. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται. Δεν είναι αιώνιος.
παρέρχεται και επιθυμεί αυτού. Τι να κάνω εγώ τώρα, να ζητήσω αυτά που ζητάνε οι νέοι? Πέρασε ο καιρός. Παρέρχεται, δόξα στο Θεό. Τι θέλω τώρα, χαμομήλι εκεί και να ξεκουράζουμε και σε κανένα καναπέ, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η ζωή, αδελφοί. Αλλά για κοίτα πίσω, τι άφησες, τι έσπηρε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί οι άντρες της πίστεως, αδελφοί, αγωνιστήκανε. Ο Ηλίας με μια μιλωτή στην πλάτη, κυνηγημένος. Γιατί το κάνει αυτό? Πού αποβλέπει? Και κρύβεται εκεί μες στις σπηλιές, τον κυνηγάει η Εζάβελ, ο Αχαάβ. Γιατί το κάνει? Για τη σωτηρία του. Αποβλέπει τη σωτηρία, αδελφοί. Άνθρωποι είμαστε, μια φορά απέκαμε. Πάρε με, Κύριε, λέει, και δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Και πίστευε, αδελφοί, ότι είναι ο μόνος. Τους προφήτες εθωνάτουσαν, τα θησαστήριά σου κατέσκαψαν και να απελήφθαινε εγώ μόνος. Και δεν πας και εσύ μαζί τους? Όχι, δεν πάω. Εγώ μένω στον Κύριο πιστό. Με πάρεις, Κύριε, πάρε με. Έτσι θα σε πάρω κάτω από την άρκευθο. Να σε φάντα οι μύγες και τα σκουλίκια. Θα σε πάρω ένδοξα, λέει ο Θεός. Και έστειλε μια άμαξα μια μέρα και τον πήρε. Έτσι θα μας πάρει και εμάς, αδελφοί. Πιστεύω ότι θα είμαστε στην αρπαγή. Δόξα στο Θεό. Κάνουμε έναν αγώνα προς σωτηρία του οίκου μας, αδελφοί. Κανένας από εμάς να μην σταθεί έξω από την πόρτα. Εκεί στην παραβολή των 10 παρθένων λέει 5 και 5. Η αναλογία δεν είναι όμως έτσι. Μπορεί μια εκκλησία 99% να πάει στον ουρανό και έναν να μην πάει. Και άλλη εκκλησία που φαρδένει την οδό και όλοι δεν... κατά χάρη είμαι θα σε σωσμένη. Όλα κατά χάρη, δε, αλήθεια είναι. Αλλά πού είναι η χάρη, πού φαίνεται η χάρη? Πού είναι η διαφορά του Αγίου με τον κόσμο? Δόξα στο, πού είναι η χάρις, να φαίνεται η χάρις του Θεού, η σωτήριος, να φανεί ζωή σου, ότι είσαι καθαρός, ότι δεν είσαι ένα με τον κόσμο. Πού είναι η χάρις του Θεού? Δεν φαίνεται? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Δεν σας ξέρω, λέει ο Κύριος, και άμα προσέξετε παρακάτω, λέει, φύγετε, λέει. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Μη γέννητο, αγαπητά μου αδέρφια, μη γέννητο να παίξουμε με τη σωτηρία μας. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε. Μα δεν έχω τούτο, στερούμε μερικά πράγματα. Ο Παύλος δεν λύγησε ποτέ. Έως της παρούσης ώρας λέει και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομαι και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα σιδίας ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμε, διωκόμενοι υποφέρομαι, βλασφημούμενοι παρακαλούμε, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμε, σκύβαλο πάντων. Λύγησε? Όχι. Τον αγώνα των καλών αγωνίζεστε. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Χωρίς αγώνα, αδελφοί, δεν θα χωρέσουν στην πόρτα. Δόξα στο Θεό. Να πάρει ο Κύριος από πάνω μας όλα τα εξογκώματα και να περάσουμε, αδελφοί, δια τον πυλώνο στην πόλη που έχει τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα έρθουν, λέει, από Ανατολών, από Δυσμών, από Βορρά, από Νότο,
να καθίσουν με τον Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, Ισραηλίτε βγήκαν έξω, αδελφοί. Αλλά όχι και εμείς, αδελφοί μου, που γνωρίσαμε τον Χριστό, είμαστε στην αλήθεια, έχουμε αυτό το προνόμιο εδώ να κρατάμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, να το διαβάζουμε ξάστερα. Ξάστερα, αδελφοί, το θέλημα του Θεού το ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι. Συ προσέταξε, λέει, να φυλάτονται ακριβώς σε εντολές. Δύσκολο, δεν θα αγωνιστώ να κάνω αυτό που λέει ο Κύριος. Την εντολή, αυτό που μου λέει. Το βλέπω στη ζωή μου, δεν είμαι εντάξει. Θα αγωνιστώ να περάσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εύχομαι, αδελφοί, όχι να περάσουμε, να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, να ευλογήσει περισσότερο, αδελφοί, την Εκκλησία εδώ και να μας αξιώσει εκείνη την ώρα να είμαστε όλοι έτοιμοι να πετάξουμε. Κύριε, να ευλογήσει.